Φωτιά πήρε το προεκλογικό σκηνικό καθώς δύο μόλις εβδομάδες έμειναν για τη λαϊκή ετοιμιγωρία. Οι υποψήφοι συνεχίζουν να οργώνουν την Κύπρο με συγκεντρώσεις, επισκέψεις, επαφές αλλά και προβολή θέσεων. Το Κυπριακό επέστρεψε στην πρώτη γραμμή με τον Ανδρέα Μαυρογιάννη να διαβεβαιώνει σε συγκέντρωση προσφύγων πως θα αναλάβει πρωτοβουλία για επανέναρξη συνομιλιών από την πρώτη κιόλας μέρα. Κάθε φορά που βρίσκομαι ανάμεσα σε πρόσφυγες νιώθω έναν ιδιαίτερο δέος. Ξέρω ότι ο καθένας από εσάς κουβαλά μια πικρή προσωπική ιστορία, είτε βιωματική για μας τους μεγαλύτερους, είτε μέσα από τις αφηγήσεις των γονιών και των παππούδων τους για τους νεότερους. Είναι όμως όλες οι ίδιες ιστορίες. Με πρόσφυγες συνομίλησε και ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από τον Αθλητικό Μορφωτικό Όμιλο Λύσης. Αβέροφινο Φίτου και Νίκος Χριστοδουλίδης, τόνισε ο Στέφανος Στεφάνου, αποτελούν τους συνεχιστές της διακυβέρνησης που εδώ και 10 χρόνια έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα και αδιέξοδα στον τόπο. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης μπορεί και θα φέρει την προοδευτική αλλαγή στην Κύπρο και είναι ο μοναδικός υποψήφιος ο οποίος εκπροσωπεί την αλλαγή και έχει ρεαλιστικές δυνατότητες και πιθανότητες να εκλεγεί στην Προεδρία. Στήριξη στον Ανδρέα Μαυρογιάννη εκφράζει η Ένωση Κυπρίων Συνταξιούχων, ενώ ευχάριστα νέα προέκυψαν και για τον Νίκο Χριστοδουλίδη, καθώς στήριξη στη δική του υποψηφιότητα αποφάσισαν να εισηγηθούν στα μέλη του στα συμβούλια των συνδέσμων, καταθετών λαϊκής και μη θεσμικών κατόχων τραπεζικών αξιογράφων. Σε συγκέντρωση μελών της ανεξάρτητης κίνησης Δημοτών Αγλαντζάς, η οποία επίσης εξέφρασε τη στήριξή της, ο Νίκος Χριστοδουλίδης κάλεσε τον κόσμο να προσέλθει μαζικά στις κάλπες, επαναλαμβάνοντας πως είναι έτοιμος να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας και την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Διαιρωτώ με γιατί αυτά που υπόσχονται τώρα, δύο εβδομάδες πριν από το άνοιγμα της κάλπης, δεν υλοποιήθηκαν πριν από 8 και 9 χρόνια. Αυτές οι υποσχέσεις συνιστούν υποτίμηση της νοημοσύνης των πολιτών. Στο Κυπριακό αναφέρθηκε και ο Αβέροφ Νεοφύτου κατά την επίσκεψή του στον κατεχόμενο Κορμακίτη και τις συναντήσεις του με τη μαρονίτικη κοινότητα. Πάμε μόνον τότε ευτυχής ως Κύπριος όταν ξανάρθω στον Κορμακίτη και στην υπόλοιπη κατεχόμενη γη μας σε μια ελεύθερη Κύπρο. Μια Κύπρο που την αξίζουμε, την αξίζει ο λαός μας. Την αξίζουν οι Μαρονίτες, οι εγκλωβισμένοι της Καρπασίας μας, οι πρόσφυγες μας και ο Κυπριακός Ελληνισμός. Και τους ενημέρωσε για την νομοθετική του πρωτοβουλία, όπως οι εκπρόσωποι των τριών θρησκευτικών ομάδων έχουν ρόλο και λόγο στα των κοινοτήτων τους στα θέματα πολιτισμού και παιδείας, ενώ επανέλαβε την εξαγγελία του για το θεσμό του Επιτρόπου για τις θρησκευτικές ομάδες. Την ίδια ώρα συνεχίζει να προτάσει την πρόταση για φορολόγηση του οικογενειακού εισοδήματος. Το αποτέλεσμα, περισσότερα ρευστά διαθέσιμα στο οικογενειακό προϋπολογισμό στο τέλος κάθε χρόνο. Ενισχύονται έτσι τα εισοδήματα της μεσαίας τάξης και σε συνδυασμό με τα μέτρα ενίσχυσης των συμπολιτών μας που το έχουν περισσότερο ανάγκη, θα επιτευχθεί ο στόχος της αξιοπρεπούς διαβίωσης όλων.